άλλη πατρίδα τα βάσανα που πέρασα για σένα. Χαλάλη κακουχίες. Το νησί σου, μάνα, ζει. Η ΡΟΕ έκανε την ένωσή της από το 1929. Από τότε κυματίζει η σημαία μας εδώ. Δοξασμένος ο Θεός μας. Με νίκες και δόξες για στη μόνη, με θυσίες και αίματα για υφάδι, μ' όλα τούτα είναι υφασμένο το γαλανόλευκο πανί σου, σημαία μου. Γι' αυτό και αιώνια, γι' αυτό και τιμημένη, όσο ταπεινά κι αν είναι τα χέρια που σε κρατούν, για να έρθουν αύριο αξιότερα χέρια να σε κρατήσουν και να σε στήσουν περήφανα, ακόμη ψηλότερα, έτσι όπως σου ταιριάζει. Εμείς φεύγουμε, μα θα έρθουν άλλοι. Πεθαίνω, μα θα ζω μέσα στα κύματα. Σε κάθε φύσημα του ανέμου στο Αιγαίο, που θα χαϊδεύει τη σημαία σου, Ελλάδα μου, με τις καρδιάς μου το παλμό τον τελευταίο. Η Ελλάδα ζει και θα ζει αιώνια, αθάνατη πατρίδα, όσο υπάρχουν Έλληνες, όσο υπάρχει ελληνική ψυχή. Η Δέσποινα Αχλαδιώτου, η θρυλική κυρά της ΡΟ, τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, το Πολεμικό Ναυτικό και τη Βουλή των Ελλήνων για τη φιλοπατρία και τον ηρωισμό της. Πέθανε το 1982 και τάφηκε στα χώματα του νησιού της, που τόσο αγάπησε. Πάνω από τον λιτό τάφο της, ένας λευκός σταυρός και η γαλανόλευκη οριοθετούν το μέγεθος της θυσίας και του ηρωισμού. Είναι τα σύμβολα που ενέπνευσαν μια απλή και ασήμαντη Ελληνίδα, δείχνοντάς της το δρόμο του χρέους και της θυσίας. Το όνομα της Δέσποινας Αχλαδιώτου έγινε θρύλος και η μορφή της σύμβολο πατριωτισμού για κάθε Έλληνα.